Το νερό είναι ζωή. Δεν υπάρχει ζωή ούτε για τα φυτά, ούτε για τα ζώα και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους χωρίς νερό. Επομένως, είναι ένα αγαθό, ένα φυσικό αγαθό που πρέπει να ανήκει σε όλους. Και καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να το διαχειρίζεται, που βέβαια σκοπό θα έχει το κέρδος. Η παγκόσμια εμπειρία έδειξε ότι όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, χάλασε πρώτα απ' όλα η ποιότητα, μειώθηκαν οι έλεγχοι και απ' την άλλη αυξήθηκε η τιμή του νερού. Δηλαδή δυσκόλεψε η πρόσβαση. Ήδη οι αριθμοί λένε ότι ένας στους 6 ανθρώπους στον πλανήτη δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Άρα για μία ιδιωτικοποίηση θα μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει αυτόν τον αριθμό. Εγώ πιστεύω ότι θα αυξήσει αυτόν τον αριθμό. Επομένως, αυτό το αγαθό πρέπει να παραμείνει δημόσιο και να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους. Ας διαφυλάξουμε το νερό, διότι δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στην επόμενη γενιά, ανήκει στα παιδιά μας, ανήκει στις επόμενες γενιές.